σαν κάτι. Εάν ψηλαφίσουμε κάτι στο μαστό μας, τότε οφείλουμε να κάνουμε τα βήματα σωστά. Να δούμε τους ειδικούς γιατρούς. Υπάρχουν σήμερα οργανωμένα και εξειδικευμένα κέντρα που θεραπεύουν γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Δεν είναι όλοι ειδικοί, δεν είναι όλοι ακτινολόγοι ειδικοί στη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Δεν είναι όλοι χειρουργοί. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και βεβαίως δεν πρέπει να πανικοβληθούμε, γιατί ακριβώς αυτόν τον νόση μας σήμερα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μια γυναίκα με έναν πρώιμο καρκίνο του μαστού θα έχει μια πάρα πολύ καλή επιβίωση. Να επανέλθω κοντά σας σε λίγο και σε αυτό που έχετε πει, στο να επιλέγουμε προσεκτικά κλπ. Έχω πάρα πολλές απορίες σε αυτό το κομμάτι. Αθηνά μου, θέλουμε να σε ακούσουμε και εσένα. Με βάση τη δική σου εμπειρία από τη διάγνωσή σου και μετά, και σε πώς σε βρήκε η διάγνωση, αν ήταν μέσα από εξέταση, αν ήταν κάτι το οποίο ψηλάφισες. Ναι, ήταν κάτι που ψηλάφισα. Και έκανες συχνά αυτοεξέταση. Όχι ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Απλά είναι εκείνο το που σου μιλάει το σώμα σου, που είπε και γιατρός, που κάτι ένιωσα και προχωρήσαμε μετά στη μαστογραφία, το ultrasound, και βρέθηκε κάτι στο δεξιό μου μαστό. Εντάξει, ήταν λίγο σοκ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είχα και δύο μικρά παιδιά. Είχα χάσει τη μητέρα μου όταν ήμουν 11 χρονών από καρκίνο, στον εγκέφαλο φυσικά, δεν έχει καμία σχέση, αλλά εκείνη την ώρα που σου συμβαίνει το κακό, απλά τα συνδέεις όλα στο μυαλό σου. Όμως πραγματικά η ομάδα και των γιατρών μας και της Γιουροπαντώνα με τις επιστήθειες φίλες με βοήθησε πάρα πολύ. Μια γυναίκα με εμπειρία μπορεί να βοηθήσει κάποιαν άλλη, γιατί σίγουρα όλες οι περιπτώσεις είναι μοναδικές, διαφορετικές. Ναι. Αλλά περνάς κάποια στάδια, κακός ή καλός, όλες το ίδιο, οπότε... Ναι, με τις ίδιες σκέψεις, τα ίδια συναισθήματα. Θα συνεχίσουμε με αυτό, να πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ, παρακολουθούμε και την πορεία. Θα πάμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ για τον πρώτο άντρα στην Κύπρο, ο οποίος έχει διαγνωστεί, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού. Πάμε να το παρακολουθήσουμε.